Πώς θα βλέπεις τα πράγματα με την ομάδα? Είμαστε σε καλό δρόμο. Άρα πάμε για πρωτάθλημα. Φύγαμε για πρωτάθλημα, Κονίλο. Δεν θα φας γκολ. Σήμερα Κονίλο Talks με τον Γιώργο Γκουντή. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη point of view. Μεγάλη μου χαρά που είσαι στην εκπομπή. Γεια σου Κονίλο, και εμένα. Μεγάλη μου τιμή βασικά. Εσύ παίζεις την BAM. Γκουντή! Μπράβο Γκουντή! Ολόκληρη την περσινή χρονιά και παίζεις και φέτος. Έχεις κανάλι στο YouTube, στο TikTok, Instagram. Είσαι ενεργός στα social media. Ακριβώς όπως τα λες. Αρχικά πώς θα βλέπεις τα πράγματα με την ομάδα? Αποκλειστήκαμε και από το κύπελο πολύ πρόσφατα. Αποκλεισμό για την ομάδα της BAM. Ναι, δεν πήγε καλά το παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Θεωρώ η συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη. Γιατί η ομάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ φέτος. Εμπιστεύομαι τον coach με κλειστά μάτια. Έχασε και την κεφαλιά σου στην τελευταία φάση. Πόσο content θα γινόταν αυτό, ε? Ο Γκουντής πάει να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Άμα έβαζα γκολ στο 99 με κεφαλιά, αυτό είναι το όνειρο κάθε θεματοφύλακα, να ξέρεις. Νομίζω περισσότερο από το να βγάλει πέναλτι. Τι έφταξε? Κοίτα, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, ρε φίλε, που μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Δηλαδή, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, η αλήθεια είναι. Γινόταν πολλά σουτ που πηγαίνανε στα περιστέρια. Το δοκιμάζει το σουτ ο Σταύρος. Κάνει ένα σουτ. Είναι λίγο. Όχι μόνο. Και από κοντά χάσαμε ευκαιρίες. Εντάξει, δεν μας ήθελε η μπάλα. Και ο Ποτός, όπως σε κάθε μάτς, δεν έβαλε κανένα γκολ. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα. Δεν θεωρώ ότι έπαιξε σημαντικό, τόσο πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ο Ποτός δεν ξεκίνησε στο παιχνίδι. Αυτό που κάνεις είναι κάτι πολύ καινούριο, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε έναν παίκτη, ο οποίος είναι ενεργός στα social. Το όνειρο κάθε τερματοφύλακα. Στο TikTok έχεις 100.000, στο YouTube 60.000. Και ναι, παίζεις και ταυτόχρονα. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτός ο συνδυασμός. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολος, αλλά το απολαμβάνω full. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό να βγάζω προς τα έξω την καθημερινότητα ενός ποδοσφαιριστή, έστω και στα τοπικά. Γιατί θεωρώ, άμα ήμουν επαγγελματίας, που είναι και ο μεγάλος μου στόχος, ακόμα και στα 25, δεν το παρατάμε. Άμα ήμουν επαγγελματίας, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γινόταν. Κάνεις ανάλυση του παιχνιδιού. Και μπαίνουμε στο δεύτερο μήχρονο. Τις αποκρούσεις, πώς τι κάνεις, πώς προετοιμάζεσαι, ανάλυση των φάσεων. Είναι δύσκολο βασικά, αν το σκεφτείς, ότι είναι η θέση του τερματοφύλακα. Και πρέπει ταυτόχρονα να αρέσει το περιεχόμενο στους τερματοφύλακες, που είναι μια μικρή μερίδα του κοινού, ας πούμε, και ταυτόχρονα να αρέσει και σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Οπότε πρέπει να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αρέσει και στους δύο. Γιατί θες να αρέσει και στους τερματοφύλακες συγκεκριμένα, επειδή είναι. Επειδή είναι Greek goalkeeper. Είναι η θέση μου, την αγαπάω. Είμαι ερωτευμένος βασικά. Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη για το τέρμα? Ήμουνα 3 χρονών. Με έπαιρνε ο πατέρας μου μέσα στα αποδυτήρια, τότε έπαιζε στη Γερμανία που ήμουνα. Με έπαιρνε στα αποδυτήρια πίσω από την εστία. Τώρα μέσα στα αποδυτήρια ξέρεις όλοι οι άντρες εκεί, γυμνοί, χαμός. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, μου τα έχει πει αυτά. Αλλά νομίζω σου μπαίνει ένα μικρόβιο χωρίς να το καταλάβεις δηλαδή. Και έβλεπα τις φωτογραφίες και λέω: κοίτα να δεις, ας πούμε, ήμουν συνέχεια από εκεί πίσω και δες πόσο αγάπη έχω αυτή τη θέση δηλαδή. Έχω μαλώσει και με γονείς. Καλά, όχι με τον πατέρα μου, γιατί αυτός ξέρει πόσο αγαπάω τη θέση. Και με γονείς και με συγγενείς και με φίλους για να παίξω μέσα. Σε πιέζαν δηλαδή, λες. Ναι, γιατί είμαι και κοντός για τερματοφύλακα, η αλήθεια είναι. Είμαι 1,78. Ήθελα, λέω, δεν ξέρω πώς. Εγώ θα παίξω εκεί, τερματοφύλακα. Εκεί θα συνεχίσουμε. Ο παπάς έπαιζε τέρμα ή άλλη θέση? Τερματοφύλακα, εννοείται. Α, οκ, okay. Ναι. Οπότε γι' αυτό. Ναι, ναι. Αλλά ο μπάς είναι 1,90 που είναι κομπλέ ύψος. Οπότε περιμέναμε και εγώ να ψηλώσω. Αλλά... Γερμανία, τι κάνατε? Γερμανία μεγάλωσα μέχρι τα 5 με τους γονείς μου. Μετά γυρίσαμε γιατί χωρίσανε. Τι δουλειά είχαν εκεί στη Γερμανία οι γονείς σου? Ο πατέρας μου νταλίκες και η μητέρα μου καθαρίστρια όπου βρει. Πώς και δεν βγήκε, δεν είχε καλά λεφτά? Κοίτα, και εγώ ήμουν πρόσφατα στη Γερμανία. Δηλαδή, πώς το άφερε η ζωή πριν 3-4 χρόνια που ήμουν στη Γερμανία και έμενα στην ίδια περιοχή που έμενα μικρό παιδί. Εντελώς τυχαία, απλά εκεί βρήκα σπίτι, ας πούμε. Δεν μου αρέσει εμένα η Γερμανία. Να σου πω την αλήθεια. Είναι από πού να σου το πιάσω. Βασικά, άμα δεν το ζήσεις, δεν θα το καταλάβεις. Ας πούμε, θα σου πω τον καιρό και θα πεις: εντάξει, ο καιρός είναι γκρι ουρανός και είναι άλλο να το ζήσεις όμως. Να ξυπνάς, να μην βλέπεις τον ήλιο, να μην μπορείς να πας για ένα καφεδάκι με τους φίλους σου, ξέρω εγώ, να είναι όλοι. Οπότε οι γονείς σου χώρισαν και ήρθαν και οι δύο στην Ελλάδα. Ήρθα με τη μητέρα μου και ο πατέρας μου ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, μετά είχαμε προβλήματα, πολλά προβλήματα τέλος πάντων. Σε τι, σε σχέση με τι? Μεταξύ τους είχαν διάφορα προβλήματα. Εντάξει. Σημασία έχει το τώρα. Είμαστε όλοι κομπλέ, αγαπιόμαστε όλοι. Ενώ όχι γονείς μου μεταξύ τους. Εγώ έχετε καλές σχέσεις. Έχουμε τέλειες σχέσεις. Είναι η μεγαλύτερη μου φαν, ας το πούμε έτσι. Τι σου λένε, βλέπουν τα live stream, βλέπουν τα βίντεο σου? Τα πάντα, σχόλια, βίντεο, βλέπουν το σχόλιο, το τι είπε κάποιος σε κάποιον άλλο και αυτό πήρε πολλά like. Αυτό δεν πήρε πολλά like γιατί ξέρω εγώ, μήπως να το κάνεις έτσι. Ξέρεις, προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα μου. Ενώ στην αρχή λέγανε εντάξει, κάνει βιντεάκια, ξέρω εγώ. Ναι, καλά, ναι. Ούτε εγώ περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό. Πότε ξεκίνησες να
είσαι αναγνωρίσιμος, ας πούμε, στον κόσμο. Αν μπορούσα να σκεφτώ ένα ιδανικό σενάριο να ξεκινήσει κάποιος στα social media και να συμβεί κάτι, δεν θα το φανταζόμουν αυτό με την BAM. Θα ήταν ακόμα πιο ακραίο. Είχα ήδη γύρω στους 10.000 στο TikTok. Ξαφνικά συμβαίνει αυτό με την BAM. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Έβλεπα και τον Καρπούζη και τον Μάρνεϊ. Πάμε εκεί και είμαστε όλοι ένα. Οπότε λέω, εντάξει, πρέπει να συμμετέχω πάση θυσία. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνες τις μέρες μέχρι να με πάρουν, είχα χεστεί πάνω μου, είχα φοβηθεί. Γιατί λέω τώρα, άμα δεν με πάρουν και τέτοια. Και μετά, αφού μπήκα, λέω τώρα πρέπει να το εκμεταλλευτώ. Με την άδειά του, βέβαια. Πρέπει να το εκμεταλλευτώ. Οπότε, μπαμ εδώ, μπαμ εκεί, μπαμ παντού. Νομίζω και το project αυτό θέλει. Δηλαδή... Αυτό θέλει. Όταν το κατάλαβα καλύτερα, που δεν το κατάλαβα νωρίς, η αλήθεια είναι. Το κατάλαβα στα τέλη της χρονιάς. Επειδή εγώ προσπαθούσα να μην έχω τόσο άμεση σχέση με τα παιδιά. Γιατί δεν ήθελα κάποιος να νομίζει ότι τους γλύφω. Στο περιεχόμενο εννοείς. Ναι. Ακόμα και στις προπονήσεις και τέτοια, σκέψουμε το Μάρνεϊ και τον Κάρπι, ήρθαμε πιο κοντά στα τέλη της χρονιάς. Όσο ήταν η σεζόν, σχεδόν δεν σου μιλούσα καθόλου, γιατί δεν ήθελα να κάποιος να σκεφτεί, α, ο Γκουντής που κάνει social media πήγε για αυτό το λόγο και τέτοια. Ήθελα να ήμουν full focus στην ομάδα, ας πούμε. Στην απόδοσή σου δηλαδή. Στο... Στην απόδοσή μου και ναι, δεν ήθελα κάποιος να σκεφτεί τίποτα κακό για μένα. Που εντάξει, πάντα κάποιος θα λέει κακά πράγματα, αλλά εντάξει. Οπότε εσύ ζούσες από τα 5 μέχρι πόσο χρόνο στην Ελλάδα? Από τα 5 μέχρι τα 19 που τελείωσα το σχολείο. Βέβαια, στο μεταξύ υπήρχαν πολλές αλλαγές ομάδων, αλλαγές σχολείων, αλλαγές που μέναμε λόγω οικογενειακών, λόγω ποδοσφαίρου. Σκέψω, έχω αλλάξει 12 σχολεία, 4 δημοτικά, 4 γυμνάσια και 4 λύκια. Οπότε με την προσαρμοστικότητα το έχουμε, ας πούμε. Αυτό ήταν επειδή εσύ ήθελες να αλλάξεις ομάδα και παράλληλα και οι γονείς σου άλλαζαν περιοχές? Νομίζω ήταν ένα μίξ. Δηλαδή έχει τύχει να είμαι στην κακή φάση της ζωής μου που ήμουν κακό παιδί και με διώξαν από σχολείο. Έχει τύχει που απλά ήθελα να αλλάξω σχολείο γιατί δεν γούσταρα, ας πούμε, κάτι. Έχει τύχει να αλλάξουν, ας πούμε, περιοχή οι γονείς μου και να μείνουμε σε άλλο σημείο λόγω οικονομικών. Οπότε άλλαζα κι εγώ. Λόγω ποδοσφαίρου είχα πάει στην Κρήτη. Δεν μου φαίνεσε καθόλου για κακό παιδί. Δηλαδή δεν μου περνάει από το μυαλό. Έπαιρνε αποβολές και τέτοια μικρός. Ναι, ναι. Πώς γίνεται αυτό? Τριήμερες, τέτοια. Τι φάση. Ενώ σε φαίνεσαι πολύ έτσι αγνό παιδί, καλό, ξέρεις. Δε. Ναι, νομίζω ήμουν αντιδραστικός βασικά. Όσο μεγάλο να μου φεύγει αυτό. Και τώρα είμαι λίγο αντιδραστικός, αλλά το ελέγχω. Με έχω μάθει να το ελέγχω. Κρατάω μόνο ότι με ενδιαφέρει. Τότε ασχολιόμουν με τα πάντα. Με ό,τι δεν μ' άρεσε, μιλούσα πολύ. Μιλούσα πάρα πολύ. Έχει τύχει να μιλήσω πολύ από τα social media, παιδάκια τότε στο Messenger και να έρθουν την άλλη μέρα στο σχολείο και να με δίνουν, ξέρω, έξω από το σχολείο. Έβρισες εκεί. Με λέγανε μην μιλάς πολύ γιατί τι θα με κάνεις, ξέρεις. Ναι. Ήμουν τέτοια φάση, ας πούμε. Τι θα με κάνεις μέχρι που με κάνανε. Οπότε εσύ τώρα παίζεις δεύτερο, β' τοπικό. Μέχρι πού έχεις φτάσει και τα προηγούμενα χρόνια? Το μεγαλύτερο μου κατόρθωμα ήταν να συμμετέχω σε β' εθνική αντρικό προπόνηση στον Αγροτικό Αστέρα στον Εύωσμο. Εκεί που είναι και το πατρικό μου. Στον Πλατανιά που ήμουν Super League, δηλαδή πρώτη κατηγορία K17, δεν είχα βέβαια συμμετοχές. Να το λέμε και αυτό γιατί ξέρω ότι κάποιοι θα λένε δεν έπαιξε όμως. Το K17 είναι οι νέοι. Ναι, είναι κάτω των 17 ουσιαστικά. Α, κάτω των 17. Αυτό ναι. Σημαίνει K17. Και στη Γερμανία που με πήραν στην πρώτη ομάδα 5η κατηγορία. Τώρα είναι η 4η κατηγορία ομάδα. Και η Γερμανία πότε πήγες? Πήγα μετά το σχολείο. Δεν έδωσα Πανελληνίες. Το έχω αποφασίσει από νωρίς ότι δεν θα δώσω. Δεν το μετανιώνω βασικά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ήθελες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο? Βασικά, ναι. Μου έλεγαν πάντα οι γονείς μου, βρες μια δουλειά. Ξέρεις, όλοι μου το λέγανε. Και εγώ έλεγα, δεν ξέρω πώς λέω. Εγώ θα ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Και δεν το είχα ποτέ στο νου μου ότι θα ασχοληθώ με τα social media. Η Γερμανία πώς πήγε στα 19 δηλαδή? Αυτό. Ναι. Και πόσα χρόνια έκατσες? 3 χρόνια. Ήταν απόφαση στιγμής. Δηλαδή, μία μέρα ξύπνησα, λέω μπαμπά, κλείσει με εισιτήρια να πάω στο θείο, να με φιλοξενήσει λίγο καιρό, μέχρι να βρω μια δουλειά, κάτι να μείνω, ας πούμε. Δούλευα σε αίθουσες δεξιώσεων για 2,5 ευρώ την ώρα μετά το σχολείο. Οπότε δουλεύαμε 20 ώρα. Και αφού είδα ότι δεν βγαίνει πολύ δύσκολο το χρήμα στην Ελλάδα, ένιωθα δούλος εκεί πέρα. Α, εδώ είμαστε στην Ελλάδα στην αίθουσα δεξιώσεων. Ναι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό ήταν ο λόγο ουσιαστικά που πήγα στη Γερμανία. Αυτό πήγα εκεί πέρα, έκατσα 3 χρόνια και γύρισα λόγω στρατού. Βασικά αυτή ήταν η δικαιολογία για του γονεί μου. Στην τρίτη ηλικίου δούλευε μετά το σχολείο σε αίθουσα δεξιώσεων. Μετά πήγε στη Γερμανία για 3 χρόνια. Ναι, όχι 3, 2. Εκεί ήθελα να πει τι έγινε στη Γερμανία, γιατί εγώ δεν ξέρω πώ ακριβώ είναι η Γερμανία. Λοιπόν, πάω στη Γερμανία. Δεν ήξερα τίποτα. Είχα μόνο το θείο μου εκεί πέρα. Είναι απίστευτο μερικές φορές που το σκέφτομαι, αλλά έτσι έγινε. Ψάχνω στο Instagram Greek και την περιοχή που ήμουνα.
ξέρεις, να βρω κάτι, δεν ήξερα κανέναν εκεί πέρα. Community ελληνικά. Ναι, να βρω κάποιον κάτι. Βρίσκω ένα παιδί και αυτό το παιδί πώς τυχαίνει, ο Βασίλης, μένει κοντά σε μένα. Πολύ καλό παιδί, ακόμα και τώρα μιλάμε. Λέω να βγούμε μια βόλτα, να μιλήσουμε. Και έπαιζε και μπάλα. Έτσι βρήκα δουλειά σε ελληνικό κλαμπ, βοηθός σερβιτόρου. Έτσι βρήκα ομάδα, τα οφείλω χάρη σε αυτόν δηλαδή. Πήγα στη δεύτερη ομάδα, ουσιαστικά στο δεύτερο αντρικό. Και από εκεί με πήραν στην πρώτη ομάδα μετέπειτα. Και μετά βρήκα και μια δουλειά, γιατί δεν πληρώνομαι από το ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Α, δεν μένει τίποτα ούτε στο. Ναι, ούτε στη μεγάλη. Ούτε στη μεγάλη. Ναι. Υποτίθεται θα κλείναμε συμβόλαιο για να πάρω κάποια χρήματα, αλλά έφυγα, ήρθα Ελλάδα μετά. Οπότε δεν σου άρεσε ο καιρός, η γενική ζωή. Πώς ήταν στη Γερμανία? Τίποτα δεν μου άρεσε βασικά. Μετά βρήκα μια δουλειά πολύ basic, ας πούμε 6 με 2,5. Έπρεπε να ξυπνάω 5 παρά, να αλλάζω 2 τρένα, 2 λεωφορεία, να πρέπει να χτυπάω κάρτα. Ήταν ακριβώς αυτό που δεν ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Δηλαδή, όσο ο καιρός περνούσε, έλεγα να, αυτό δεν θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και έκανα ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτά από το ποδόσφαιρο δεν έπαιρνα, οπότε ήταν, γυρνούσα σπίτι, κοιμόμουν λίγο, μετά προπόνηση, γυρνούσα σπίτι, επόμενη μέρα. Είχες γίνει λίγο σαν ρομπότ. Ήμουνα ζόμπι. Και δεν έπαιρνες και αρκετά λεφτά για να αξίζει να έχεις και ποδόσφαιρο. Εντάξει, έβγαζα, ρε παιδί μου, κάποια λεφτά στην άκρη. Ναι. Αλλά επειδή δεν είχα. Αλλά ήταν το τρένο να πας μακριά, δεν ήσουν και άνετος. Δεν είχα. Δηλαδή, προτιμώ να ξοδέψω λεφτά με φιλαράκια μου, με την παρέα μου, να βγούμε να πιούμε ένα καφέ, να φάμε, να κάνουμε δραστηριότητες. Εγώ δεν είχα τι να τα κάνω τα λεφτά που μου έμειναν στην άκρη. Έπαιρνα ένα ακριβό ρούχο, ένα ρολόι για να γεμίσει, ας πούμε, το εγώ μου, ότι να βγάζω λεφτά τουλάχιστον. Αλλά δεν με γέμισε ποτέ αυτό, ας πούμε. Απλά ήθελα να γυρίσω πίσω. Και μετά στην Ελλάδα, σε ποιες ομάδες έπαιξες? Πήγα σε μια ομάδα της γειτονιάς μου, στον Εύος μου. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σε πόσα μέρη, ποια μέρη της Ελλάδας έχεις μείνει? Στη Θεσσαλονίκη, Κρήτη και σε διάφορες περιοχές στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά. Δυτικά, κέντρο. Οπότε πήγε στον Εύωσμο μετά. Πήγα στον Εύωσμο σε αυτή την ομάδα παράλληλα με το στρατό που ήμουν στη Λίμνο. Και μετά από αυτή την ομάδα που έκατσα 3 χρόνια. Πώς λέγονταν αυτή η ομάδα? ΕΑΣ Εύωσμο. Τώρα κιόλα ένα inside. Δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά αυτό, να ξέρει. Πήραμε παίχτη από τον Εύωσμο. Ένα παιδί τερματοφύλακα. Τον έφερα βίσμα. Ήρθε στην ΠΑΜ. Κάτσε, εσύ όμω παίζει θέρμα. Ναι, ήρθε να βοηθήσει την ομάδα κι αυτό. Πώς θα βοηθήσει, αφού εσύ παίζει? Εντάξει, Κονιλό, δεν είναι. Πόσου τερματοφύλακε έχετε? Έχετε το μάκρι. Ναι, ο Μάκρη, εντάξει, είναι τερματοφύλακας, αλλά είναι πιο πολύ στις διοίκησης, ρε παιδί μου, στα τέτοια. Δεν έχετε άλλους δύο ήδη. Είναι ο Χολίδης, εγώ και ο Μάκρη. Είμαστε τρεις. Άμα λείπει ο Χολίδης ή εγώ από την προπόνηση, ο Μάκρη λείπει αρκετές φορές. Άμα λείπει εγώ ή ο Χολίδης, είναι ένα άτομο στην προπόνηση. Και δεν βγαίνει. Δηλαδή θέλει να παίξει ο κότς ένα διπλό και έχουμε ένα τερματοφύλακα. Αναγκαστικά θα κάτσει και ο Καρπούζη μερικές φορές καθότανε. Ο Γιώργος, ο Ντοτικίδης ή ο κότς, ας πούμε. Και δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να έχουμε δύο τερματοφύλακες. Είχα ακούσει ότι χρειαζόμασταν άλλον έναν. Πρότεινα στον κότς αυτόν. Εννοείται ήρθε για δοκιμαστικά μία εβδομάδα. Άρεσε τον coach και έχουμε νέο μέλος. Ωραία, άρα έπαιζες στον Εύωσμο μετά που έπαιξες. Μετά δεν πήγα αλλού. Ο Εύωσμος τι κατηγορία ήταν? Ήμασταν αλφα τοπικό. Είχες ποτέ το δίλημα να παίξεις σε ανώτερη κατηγορία, αλλά να μείνεις βασικός? Στον Εύωσμο, ας πούμε, ήσουν βασικός. Ναι, ήμουνα 3 χρόνια βασικός. Και στις υπόλοιπες ομάδες που έπαιξα στο τοπικό. Νομίζω αυτό είναι δίλημα κάποιου τερματοφύλακα, έτσι. Να πάω σε μια καλή ομάδα, αλλά να μην παίζω. Είναι δύσκολο, ναι. Ναι. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Κάποιος θα το σκεφτεί με χρήματα. Θα πει εντάξει, θα είμαι δεύτερος, θα βγάζω 80.000 μου στο μήνα σε ένα ιδανικό σενάριο και θα είμαι κομπλέ. Θα κάνω τις προπονήσεις μου. Για μου ήρθε η ευκαιρία, θα την αρπάξω από τα μαλλιά. Εντάξει, εγώ προσωπικά θέλω φουλ να παίζω, ρε παιδί μου. Αλλά πάντα πρέπει να το κερδίζω με την αξία μου. Έτσι. Δηλαδή και φέτος, ας πούμε, ποτέ δεν θεώρησα δεδομένο και πέρσι ότι θα παίζω βασικός. Τα social media πότε τα ξεκίνησες? Πέρσι τον Απρίλιο, 22. Την προπέρσινη χρονιά δηλαδή περίπου. Ναι, πριν την BAM. Πριν ξεκινήσει η BAM, λίγους μήνες πριν την BAM ουσιαστικά. Ήταν το πρώτο βίντεο που ανέβασα στο TikTok. Έχει ανέβει γρήγορα, έτσι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, ήταν ψηλοπροσχεδιασμένο. Όχι να ανέβω γρήγορα. Εννοείς να συνδυάσεις τα social media με την BAM? Όχι. Το πώς θα ξεκινήσω τα social media και το πλάνο. Το brand που έχω που κρύβεται από πίσω. Το brand του Greek Goalkeeper. Ποιο ήταν το πλάνο? TikTok για αρχή. Που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αρχική αναγνωρισιμότητα. Γιατί το TikTok επιβραβεύει. Προωθεί, ρε παιδί μου, αυτό που βλέπει ο κόσμος. Ό,τι και αν είναι αυτό. Είτε είναι βλακεία, είτε είναι οτιδήποτε. Το βλέπει ο κόσμος. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, αυτό έχει σημασία. Από εκεί και πέρα, μου έλεγε ο Καρπούζης συνέχεια, ξεκίνα και το YouTube. Θα δεις, ξεκίνα και το YouTube. Εντάξει, το YouTube ήταν πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το λατρεύω το TikTok και το short form περιεχόμενο είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, χαζεύω και εγώ στο TikTok πολλές ώρες. Οπότε το να παράγω τέτοιο περιεχόμενο είναι. Το απολαμβάνω full. Το YouTube πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο κοστοβόρο, πιο χρονοβόρο. Αλλά όπως και να το κάνουμε είναι πιο επαγγελματικό. Κοστοβόρο είναι, έχεις κάποιον μοντέρ, κάποιον που σε βοηθάει? Ναι, και το κόστος παραγωγής από την άποψη του ταξιδιού μου είναι να πας κάπου. Τώρα έχουμε ένα γύρισμα με τον Παναθηναϊκό, τη β' ομάδα. Ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη με δικά μας
έξοδα. Θα κάτσουμε στο ξενοδοχείο με δικά μας έξοδα. Μπορεί να μην τα βγάλουμε τα λεφτά μας, δεν έχει σημασία. Το κάνουμε, χτίζουμε για το μέλλον, ας πούμε. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Το μοντάζ το κάνεις μόνο σου? Όχι. Δεν το κάνω, ναι. Στο TikTok. Μόνο στο TikTok. Στο TikTok το κάνεις εσύ. Στο TikTok το κάνω εγώ, γιατί μ' αρέσει να προσέχω και την κάθε λεπτομέρεια, ας πούμε. Οπότε μ' αρέσει να το κάνω εγώ. Το απολαμβάνω κιόλας, ας πούμε. Αλλά στο YouTube, εντάξει, λογικό είναι. Άμα κάνεις και στο YouTube και έπαιζες και δηλαδή δεν γίνεται. Ναι, και έχω και μια έξτρα δουλειά. Δουλεύω κιόλας παράλληλα. Τετράωρη βέβαια εργασία. Αλλά το κάνω και αυτό για να είμαι στάνταρ στο μυαλό μου. Γιατί δεν είμαι συνηθισμένος στο να βγάζω χρήματα όταν έρθει μια χορηγία ή όταν πάει καλά ένα βίντεο, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Ή μπορεί να έρθει σε 3 μήνες αυτό, ναι. Να το κάνει τώρα να προωθεί σε 4 μήνες. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν είμαι εντελώς καινούριος creator. Προσπαθώ να είμαι στα φυσιολογικά στάνταρά μου. Μπορεί οι αριθμοί να είναι τέτοιοι. Αλλά εντάξει, χρειαζόμαστε και μια δουλειά να ζήσουμε. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι σε μικροβιολογικά εργαστήρια. Δούλευα 2 χρόνια delivery και τώρα δουλεύω gourmet delivery σε μικροβιολογικά εργαστήρια. Μικροβιολογικά εργαστήρια τι εννοείς? Δείγματα. Αίμα, ούρα. Και αυτό γιατί λες gourmet delivery? Γιατί εντάξει, δεν είναι φαγητό ρε παιδί, δεν είσαι delivery, α πούμε. Πας πάρει την πίτσα, ξέρω εγώ και ναι, τέτοια. Ναι, ακούγεται σαν να είσαι για φαγητό αλλά gourmet. Ναι, αυτό είναι, κατάλαβες. Είναι εγώ αλλιώς το έχω στο μυαλό μου. Και το λέω έτσι σε όλους. Λες όλοι να καταλαβαίνουν αυτό που λες. Μπορεί, ναι. Τέλος πάντων, πηγαίνω σε στάνταρ προορισμούς κάθε μέρα, 4 ωρίτσες. Έχεις και το δικό σου, το νομίζω το ανέφερες, το δικό σου brand. Ναι, τα γάντια τερματοφύλακα. Τερματοφύλακες φοράνε γάντια σαν κι αυτά. Η μεγαλύτερη μου αγάπη σε όλο αυτό το κομμάτι. Και μπλούζες κάνεις? Ναι, το merch. Κάθε χρόνο βγάζουμε, τώρα σε λίγες μέρες βγαίνει το καινούριο. Και έχεις e-shop με γάντια τερματοφύλακα? Ναι, talosgk.com λέγεται. Γιατί Talos? Ο Talos είναι ένας μυθικός ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, ο οποίος προστάτευε την Κρήτη. Το συνδέουμε με τερματοφύλακας. Φέτος κλείσαμε για την πρώτη μας συνεργασία με τον Γιάννη τον Σουρδί. Είναι τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Β', okay. Ο οποίος αφορά τη φετινή σεζόν τα Talos. Είναι η πρώτη κίνηση να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι. Παίρνουν τερματοφύλακες σε παιδιά, ας πούμε, και όσοι θέλουν από τοπικά πρωταθλήματα και τέτοια. Αλλά είναι άλλο να φοράει ένας τερματοφύλακας σε υψηλού επίπεδου τα γάντια σου. Εννοείται πάντα τα δοκίμασε, έτσι δεν του είπα πάρε λεφτά φόρατα. Να σου πω, εσύ τώρα έχεις social media, e-shop τα Talos και merch. Τι βγάζει περισσότερα χρήματα από αυτά? Ή δεν μπορείς να βασιστείς καθόλου ακόμα? Μπορώ να βασιστώ, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή δεν έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή να βγάλω χρήματα, ό,τι βγαίνει το ξαναεπενδύω. Δεν μπορώ να πω ότι βγαίνω. Γιατί συνέχεια θα προσπαθήσω να κάνω κάτι το παραπάνω. Θα κάνω έτσι κι αλλιώς το brand. Το ξεκινήσαμε δανεικά την πρώτη μου παραγγελία. Δεν πρέπει να ξέρεις όμως ποιο βγάζει χρήματα για να επενδύσεις εκεί περισσότερα, για να βγάλει περισσότερα. Ναι, ξέρω σίγουρα ότι τα social media είναι σε ένα αρκετά ικανοποιητικό κομμάτι με βάση τους αριθμούς μου. Τα γάντια επίσης για πρώτο χρόνο λειτουργίας πάνε αρκετά καλά. Το merch είναι πιο πολύ. Ουσιαστικά το δορίζω κιόλας σε κάθε παιχνίδι. Δίνω σε όποιον θέλει μία μπλούζα. Δηλαδή είναι πιο πολύ χαίρομαι να βλέπω άτομα με την αράχνη να τη φοράνε και να ταυτίζονται με το όλο δικό μου πράγμα, ας πούμε, παρά να βγάλω λεφτά από αυτό, ας πούμε. Είναι και ένα είδος brand awareness δικού σου στο κοινό. Ακριβώς, δηλαδή. Ναι. Το brand awareness είναι, μερικοί το ξεχνάνε, αλλά είναι το σημαντικότερο. Γιατί μπλούζα με αράχνη? Γιατί είμαι πολύ φαν του Spider-Man, μου αρέσει πάρα πολύ. Και σε ένα παιχνίδι πέρσι είχα ένα ισοθερμικό με Spider-Man. Και δεν είχαμε μπλούζες τότε τερματοφύλακα, δεν είχαν έρθει ακόμα. Τη φόρεσα αυτό το ισοθερμικό για να παίξω με αυτό. Γιατί για να μην παίζω με τα ίδια ρούχα με τους παίχτες μέσα. Και όλοι μου στέλναν μηνύματα, το πουλάς αυτό. Ξέρεις, πολύ ωραίο φαίνεται. Α, είσαι ο Spider-Man, ξέρω εγώ, τι παμ και τέτοια. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις, μ' αρέσει και εμένα ο Spider-Man πάρα πολύ. Από μικρός δηλαδή, ξέρεις, μεγάλος ο αγαπημένος μου σούπερ ήρωας. Και εμένα είναι αγαπημένος μου παιδικός σούπερ ήρωας. Αλήθεια? Ναι. Έβλεπα ένα παιδικό του Spider-Man και μου άρεσε πάρα πολύ. Παιδικό? Ναι, είχε ένα παιδικό. Τώρα βέβαια έχουμε και μια διαφορά 10 χρόνια περίπου νομίζω. Όχι, οπότε... Εγώ είμαι 25. Α, okay, νομίζω ότι είσαι πιο μικρός. Επειδή παίζει στην ΠΑΜ, λέω θα είναι έχει μικρούλης. Και ένα καινούριο παίκτη. Όχι, είμαι από τους μεγαλύτερους στην ομάδα. Απίστευτο. Α, ναι. Ναι. Φαίνεσαι μικρότερος πάντως. Ναι, μου το λένε. Και ο πατέρας μου. Είναι 50 και μοιάζει για 40. Αυτό είναι πολύ θετικό. Στην ΠΑΜ θα πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Θα το πάρουμε, Κονίλο. Σου έδωσε υπόσχεση τώρα μεγάλη, να ξέρεις. Πιστεύω την ομάδα πάρα πολύ. Θα είναι στον όμιλο μας αυτή η ομάδα, ναι, του τοπικού. Θα είναι στον όμιλο μας. Θα δεις το επόμενο μάτς. Θα δεις. Που θα παίξουμε με αυτούς. Με αυτούς θα παίξουμε στο επόμενο. Όχι. Όταν παίξουμε με αυτούς μέσα στη χρονιά, θα δεις πόσο αλλαγμένοι θα είμαστε. Το τριάδι, πώς λέγεται. Ατρόμητος τριαδίου. Ναι. Από πέναλτι το φάγαμε τον κόλλο. Πώς το φάγαμε? Ναι, πέναλτι. Πέναλτι. Παίρνει φορά, σουτάρι. Διάλεξα λάθος γωνία. Το σκέφτηκα και είναι πολύ περίεργη φάση με τα πέναλτι. Πηγαίνω εκεί, βλέπω τη στάση σώματός του, λέω θα τη στείλω από δεξιά μου. Μετά λέω, μήπως να πέσω αριστερά. Τι έφταξε αυτό σε αυτό το μάτς? Έφταξε ότι ίσως το υποτιμήσαμε λίγο το παιχνίδι. Στον όμιλό μας είναι η Κρίνη. ΑΕ Κρίνης λέγεται αυτή η ομάδα. Εμείς για κάποιο λόγο είχαμε ακούσει ότι αυτή η ομάδα έχει δώσει φέτος 30 χιλιάρικα στο budget.
Μπορεί να το έχει κάνει όντως. Και λέγαμε, αυτή είναι η καλύτερη ομάδα. Άμα του νικήσουμε αυτού, εντάξει, τα έχουμε όλα άνετα. Και δεν είναι το πρώτο μάτς κυπέλλου. Ναι, το οποίο νικήσαμε 3-0. Σχετικά άνετα. Πρώτο μάτς, πρώτη νίκη. Καλό βράδυ, φιλιά μας. Θεωρώ ότι υποσυνείδητα σου βγαίνει μια αίσθηση χαλαρότητας. Ότι ξέρεις, αφού νικήσαμε την Κρήτη, είμαστε καλά. Και αποδείχθηκε όντως ότι ήμασταν λίγο πιο χαλαροί από όσο θα έπρεπε. Καλά και πάλι μπορεί, δηλαδή δεν παίζει το μπάτζετ απαραίτητα ρόλο. Μπορεί να βελτιωθεί και αυτή η ομάδα που νικήσατε. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και είχε νέα παιδιά. Και ήταν, μπήκαν πολύ σοβαρά στο παιχνίδι, το θέλαν πάρα πολύ, εγώ του δίνω respect. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε ένα καλύτερο roster. Δηλαδή, θεωρώ ότι στο επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο μάτς, τι έγινε λάθος. Πολλές χαμένες ευκαιρίες, έλλειψη πάθους θα έλεγα. Δηλαδή, ένα άλλο πράγμα που νομίζω ότι φταίει είναι ότι πέρσι, για κάποιο λόγο, αυτή η ομάδα και αυτό το project νικούσε πάντα τελευταία στιγμή. Νικούσε πάντα με τρόπο που έλεγε πώς γίνεται να ανοίξαν πάλι. Ένα-ένα στο 90, βάζουμε γκολ στο 92, αφήνουν τα speaker, ο Μάντνεϊ φεύγει, τρέχει, χαμός. Suspense. Ναι, suspense. Όταν έπιασα το πέναλτι. Και άλλα παιχνίδια πολλά που τα νικούσαμε 1-0, 1-2. Δηλαδή, πάντα νικούσαμε, ας πούμε. Και ίσως σε κάποιοι που βλέπαν την μπαμ, ίσως οι νέοι παίχτες ή ακόμα και οι παλιοί θεωρώ. Το έχουμε αυτό στο κεφάλι μας. Θεωρούμε ότι πάλι μπαμ με κάποιο τρόπο θα κερδίσει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε focus full, ας πούμε. Αυτό νομίζω φταίει. Εσύ τι προπόνηση κάνεις για να βελτιωθείς? Με την ομάδα κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση και προσωπικά κάνω συν 2 personal την εβδομάδα που δεν έχουμε εκείνες τις μέρες προπόνηση. Πηγαίνω γυμναστήριο εξειδικευμένο στη θέση του τερματοφύλακα και όταν έχω κάποιο κενό βάζω και μία προπόνηση τερματοφύλακα σε γήπεδο. Αυτή πάλι είναι την πληρώνεις εσύ με κάποιον τερματοφύλακα? Ναι, ναι. Όλα είναι το personal. Και η προπόνηση των φυλάκων είναι πληρωμένα από μένα κανονικά. Οι νέοι παίκτες πώς τους είδες? Προσαρμοστήκανε πολύ καλά στην ομάδα. Θεωρώ δεν είμαστε ακόμα στο 100% της προσαρμογής, ας πούμε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Αν σκεφτείς ότι έχουμε παίξει 3 παιχνίδια φέτος, 5 παιχνίδια φέτος και είμαστε ήδη στο δεύτερο επίσημο, ενώ πέρσι για να φτάσουμε στο δεύτερο επίσημο ήμασταν στα 9 παιχνίδια. Οπότε είχαμε περισσότερο χρόνο να συνδεθούμε μεταξύ μας, που ήμασταν 25 άτομα. Θεωρώ φέτος το 1ο παιχνίδι. Θα δεις μια άλλη μπαμ. Έχεις ξεχωρίσει κανέναν καινούριο παίκτη? Ο Καραΐσκος. Πριν που σου είπα για το πέναλτι, ότι έπιασα, αυτό το βάρης. Ήτανε πέρσι στο πλαγιάρι. Άμα χάνει πέναλτι και με την μπαμ, θα έχουμε θέμα. Εντάξει, όχι, έτυχε. Βλέπω ότι βγαίνεις μέχρι τη μέση του γηπέδου. Ναι. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό? Είναι, αλλά μου αρέσει. Μου αρέσει φουλ. Δηλαδή, το να βγαίνεις εκτός περιοχής, το απολαμβάνω φουλ. Και ευτυχώς έχω βρει ένα προπονητή που δεν έχει θέμα με αυτό. Δηλαδή, ευλογία πραγματικά. Ο τερματοφύλακας να συγχρονίζεται με τον προπονητή είναι ό,τι καλύτερο. Πώς τον βλέπεις τον προπονητή, τον Μανώλη? Να νιώθετε όλοι σημαντικοί. Είναι ο πρώτος προπονητής. Ο οποίος προσπαθεί να βάλει το παιχνίδι του, να το προσαρμόσει στους παίχτες που έχει. Ας πούμε, ξέρει ότι εγώ έχω μία μικρή ικανότητα παραπάνω με τα πόδια. Οπότε προσπαθεί να το βάλει αυτό στο παιχνίδι του. Ξέρει ότι ο Ταϊτζόγλου, ας πούμε, έχει και αυτός πολύ καλή τρίπλα, ας πούμε, και τέτοια. Οπότε προσπαθεί να τον βάλει παραπάνω μέσα στο παιχνίδι. Είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. Βλέπει τους παίχτες του και προσαρμόζεται ανάλογα με αυτούς. Εσύ λες, έχεις μία ικανότητα με τα πόδια, τι? Δηλαδή θα εκτακτελείς φάουλ, θα βαράς πέναλτι, τι θα κάνεις? Ένα πέναλτι το θέλω πάρα πολύ. Αυτό δεν με αφήνει να το κάνω, αλλά το θέλω πάρα πολύ φέτος. Πώς με εκμεταλλεύεσαι αυτή την ικανότητα με τα πόδια? Ουσιαστικά γίνεσαι παίκτης κι εσύ που παίζει μέσα ουσιαστικά. Δημιουργείς παιχνίδι, βοηθάς στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και έτσι ουσιαστικά είσαι σε υπεραριθμία, όπως το λέμε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παίζεις λίγο παγκότερμα αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και ο μικρός όταν ήμουν όπου ήμουν, αλάνα τέτοια, πάντα παγκότερμα. Αυτό βοηθάει όντως, βλέπεις να βοηθάει. Βοηθάει, ναι. Γιατί σκέψου ότι όταν έχετε ένας επιθετικός σε μένα να με πιέσει, να έρθει προς τα μένα, από εκεί που έφυγε υπάρχει ένας κενός χώρος. Που σημαίνει ότι έχουμε πλεονέκτημα. Τον πρόεδρο, πώς τον βλέπεις? Τον Καρπούζη. Τώρα δεν θέλω και να γλύφω, όπως έλεγα και πριν. Μπορείς να πεις και κάτι αρνητικό. Ναι. Θέλω να πεις και τα θετικά και τα αρνητικά. Καλό παιδί, πρώτα απ' όλα. Γιατί άμα δεν είσαι καλό παιδί, δεν μπορείς να το χτίσεις όλο αυτό. Να έχεις τόσους άνθρωπους στη γύρω σου και όλοι να σε συμπαθούν και τέτοια. Επαγγελματίας, ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του. Καλά, έχει φάει το κουτάλι, έχει φάει με το κουτάλι το YouTube, όπως και εσύ βέβαια. Για πες, πώς τη βλέπεις τη δουλειά του Καρπούζη? Γιατί εγώ, εντάξει, είμαστε και δύο YouTubers, αλλά αυτός έχει φτιάξει μια ομάδα. Τι κάνει ακριβώς, τι τον βλέπεις να κάνει? Έχει ένα όραμα. Αυτό είναι που αυτό το θαυμάζω, ότι έχουν ένα όραμα και πάνε βάσει αυτού. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στον Καρπούζη και θέλω και εγώ να έχω ένα όραμα, ας πούμε, για να πω κάνω αυτό, ας πούμε, για να είμαι εκεί focus. Γιατί ακόμα δεν το έχω αυτό. Εντάξει, το έχεις, αλλά πρέπει να το ενισχύσεις μάλλον. Ναι, ναι. Δεν είναι συγκεκριμένο. Κατάλαβες αυτό. Δηλαδή, εγώ λέω πάμε όλα μαζί, πάμε προς τα πάνω. Ενώ αυτός τα έχει βάλει όλα σε πλαίσια για έτσι όπως πρέπει και ενεργεί βάσει αυτών, ας πούμε. Μάλιστα. Ο Μάντνεϊ. Ο Μάντνεϊ είναι πολύ διαφορετική η ιδιότητά του σαν παίχτης και θεωρώ πολύ πιο δύσκολη τη θέση του από τον Καρπούζη. Γιατί ο Καρπούζη στην τελική είναι στον πάγκο. Τι λες, φωνάζει, είναι ο πρόεδρος, δηλαδή αυτή είναι η ιδιότητά του.
Ενώ του Μάντνεϊ είναι και παίκτης και πρόεδρος, αλλά και αρχηγός. Σαν αρχηγός έχει μια έξτρα ιδιότητα. Δεν είναι ότι μόνο αγωνίζεται. Πρέπει να έχει και την ιδιότητα του αρχηγού. Που για να έχει την ιδιότητα του αρχηγού σημαίνει ότι έχει ηγετική προσωπικότητα, ότι παρακινείς τους συμπαίκτες σου. Δεν είναι εύκολο. Και παράλληλα με όλα αυτά, να κανονίζεις και τα deals στο τηλέφωνο. Άντε να πάρουμε το ρουχισμό, τι θα κάνουμε με προπονητές. Μπλα μπλα μπλα. Χίλια πράγματα που έχουν στο κεφάλι τους. Φέτος στην ΠΑΜ προσθέθηκαν και δύο καινούργιοι τεχνικοί παραπάνω. Ο βοηθός προπονητή. Προσθέθηκε και ένας φυσικοθεραπευτής. Τον είχαμε και πέρσι, αλλά φέτος είναι πιο κοντά μας. Ναι. Και θα φέρει μαζί του άλλους 2-3 που θα μας βοηθήσουν. Μιλάμε για team τώρα σε τοπικό, δεν υπάρχει αυτό. Καλά, για την Adidas δεν το συζητάω. Αυτή είναι η καινούργια μας φανέλα για φέτος. Μπήκε στη μπλούζα, έτσι, χορηγός. Είναι μπλούζα Adidas. Από τότε εγώ είναι για Adidas παίρνω. Σας δίνουν τα ρούχα, φαντάζομαι. Έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο κρύβεται από πίσω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι φοράω τερματοφύλακα Adidas. Φανέλα τερματοφύλακα Adidas. Εντάξει, είναι μεγάλο και μόνο, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά μόνο να έχει αναλάβει Adidas. Έχει δύο ομάδες Super League. Δεν θυμάμαι τώρα ποιες. Έχει δύο μεγάλες ομάδες Super League. Και την ΠΑΜ. Βέβαια είναι και βαρύ αυτό στο ότι. Ευθύνη. Τι, ναι, θα πει Adidas αν εσείς δεν κάνετε ακόμα μία άνοδο φέτος. Αν χάσαμε από το κύπελο, πάλι εκεί το πας. Χάσετε από το κύπελο. Μην χάσουμε την άνοδο στο πρωτάθλημα. Και... τώρα μην με βάζεις σκέψη. Αυτό για πες είναι έτσι και βαριά η φανέλα της ΠΑΜ. Επειδή υπάρχουν μάτια πάνω σας, υπάρχουν χορηγοί που βλέπουν τι θα κάνετε. Σίγουρα. Αλλά δεν θέλω να το σκέφτομαι. Δηλαδή είναι σαν να το έχω βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού μου και εμείς παίζουμε τώρα μπαλίτσα και όλα καλά. Εγώ ένα παραπάνω νομίζω λόγω του Greek Goalkeeper. Ξέρεις, όταν ασχολείσαι με τα social media, στο πρώτο σου λάθος, κατευθείαν όλοι εκεί να σε κράξουν. Που εντάξει, στην αρχή είχα λίγο θέμα με αυτό, τώρα το διαχειρίζομαι καλά. Αλλά προσπαθώ να μην το σκέφτομαι γιατί αν κάτσω τώρα αυτό και το σκέφτομαι μέσα στο παιχνίδι, αυτό που είπα τώρα, δεν θα. Αυτό πώς το διαχειρίζεσαι, δηλαδή αν φας ένα γκολ ουσιαστικά, σε παίρνει από κάτω, τι κάνεις. Μικρός έκλαιγα. Ναι. Μικρός έκλαιγα, ναι, συνέχεια. Και πολλοί ξέρω που παιδιά που κλαίνε. Αλλά εντάξει, τελική παιχνίδι είναι, ρε Κονίλο. Δηλαδή, ειδικά άμα δεν φταίω στον γκολ. Τότε να στεναχωρηθώ. Ομαδικό είναι το άθλημα. Ναι, προσπαθείς να το δεις λίγο πιο ψυχρά. Ναι, πιο ψυχρά συνεχίζουμε. Γιατί άμα δεν το δεις ψυχρά, άμα δεν το αφήσεις πίσω σου, θα σε επηρεάσει την απόδοσή σου. Άμα αυτές είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα. Αλλά και εκεί είναι ένα λάθος, κατάλαβες. Δηλαδή, απλά είναι η θέση του τερματοφύλακα τέτοια. Άμα κάνει ο επιθετικός ένα λάθος, κλάιν. Θα βάλει το επόμενο γκολ και θα είναι ο ήρωας του παιχνιδιού. Άμα κάνει ο τερματοφύλακας ένα λάθος, έφαγες γκολ. Ναι. Τέλος. Γι' αυτό είναι λίγοι τερματοφύλακες και καλοί. Άρα προσπαθείς να το δεις ψυχρά και αυτό το λάθος. Πούμε, ναι. Ότι ό,τι έγινε, έγινε και συνεχίζουμε να προχωράμε. Γιατί περισσότεροι παίκτες θέλουν να παίζουν επίθεση. Τα μεγάλα ονόματα ποιοι είναι, Κριστιάνο, Μέση. Όλοι είναι επιθετικοί. Περισσότερη δόξα, περισσότερα χρήματα, είναι το goal. Είναι το νόημα του ποδοσφαίρου. Έτσι πάει συνήθως. Εσένα τι σε τράβηξε στη θέση του τερματοφύλακα? Είναι δύσκολο. Και νοητικά, ψυχολογικά. Βασικά το μεγαλύτερο κομμάτι του τερματοφύλακα είναι το ψυχολογικό. Πώς το εννοείς αυτό? Είναι ότι είσαι μόνος. Μπορεί 90 λεπτά να μην συμβεί τίποτα μπροστά στην εστία και εσύ πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος εκεί, να μην σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Μπορεί να περπατάς πέρα δόθε, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι εκεί, να μιλάς, να κάνεις. Προπονείσαι μόνος, δουλεύεις μόνος. Παίζεις μόνο ουσιαστικά. Δηλαδή μπορεί να για 10 λεπτά, ας πούμε, 15 να μην έρχεται η μπάλα σε σένα και όταν και έρθει. Παραπάνω. Και παραπάνω. Και όταν έρθει πρέπει να είσαι έτοιμος να. Ναι, σαν να μην πέρασε λεπτό. Πρέπει να είσαι να δώσεις το 100%. Άρα να είσαι σε γρήγορση και 40 λεπτά και ας μην έχει έρθει η μπάλα ποτέ σε σένα. Ακριβώς, να είσαι έτοιμος. Και σαν τερματοφύλακας βοηθάς και στι οδηγίες του συμπαίκτη σου. Οπότε πρέπει να είσαι και προσεκτικός και συγκεντρωμένος γι' αυτό. Πέρανε 30 λεπτά, λέμε τώρα, και δεν έχει έρθει η μπάλα σε εσύ. Τι κάνεις για να μην είσαι γρήγορος? Με το περνάει μπάλα το κέντρο και έχετε προς το δικό μας μισό. Εκεί που πήγαινα χαλαρός και περπατούσα και κοιτούσα, ξαφνικά είμαι λίγο πιο σε φάση στις μύτες. Ξέρεις, περιμένω το τι θα γίνει. Μια κάθετη για να βγω γρήγορα, όπως έλεγες ότι βγαίνω. Αυτό που λες ότι είσαι μόνος, δεν έχεις και τους άλλους τερματοφύλακες που σε βοηθάνε στην προπόνηση. Ναι, εντάξει. Αλλά στην τελική μόνος δεν είσαι. Δηλαδή είσαι εσύ και ιδανικά σε μια επαγγελματική και ομάδα, ο προπονητής τερματοφυλάκων σου. Και οι υπόλοιποι τερματοφυλάκες που σε στηρίζουν ιδανικά πάντα. Εμένα μου αρέσει να σε βλέπω στην ΠΑΜ. Νιώθω ασφάλεια να είσαι εκεί πέρα. Εσύ όμως ανέφερες ότι θες να παίξεις και επαγγελματικό. Ναι. Επαγγελματικό με την ΠΑΜ, κούτσα κούτσα, χρόνο με τον χρόνο ή μεταγραφή. Σε ένα τέλειο σύμπαν θα είμαστε γάμα εθνική με την ΠΑΜ. Αλλά σε ένα άλλο σύμπαν, το δικό μας, είναι δύσκολο να ανέβεις. Εντάξει, τώρα όχι δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Άμα το καταφέρει και αυτό η ΠΑΜ, εντάξει. Περιμένουμε, είμαστε βίντεο τοπικό. Είμαστε βίντεο τοπικό. Έτσι όπως τα λέμε τώρα, πάμε Α. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο. Εντάξει, okay, πάμε Α. Α. Μετά. Α1. Θεσσαλονίκη έχει Α1. Και μετά Γάμα. Γάμα Εθνική είναι. Και πάλι δεν είναι επαγγελματικό. Επαγγελματικό είναι Super League 2. Το Β Εθνική δεν υπάρχει πλέον σαν ονομασία. Και μετά Super League. Ναι. Στην τελική, okay. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι και το όπως το έχουν όλοι στο μυαλό τους. Δηλαδή, ειδικά όσοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο και δεν ξέρουν τόσο πολύ το τι συμβαίνει μέσα στο
ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι και τόσο ωραίο. Δεν ξέρω αν το ξέρει κιόλα. Στη Β' Εθνική, στη Super League 2 που λέμε, η μισθή είναι πείνα. Βασική μισθή. Τρέχουν από τη μία πόλη στην άλλη, παίρνουν βασικό μισθό, του ζουν ένα σπίτι ό,τι να είναι. Μερικοί ζουν με δανεικά και είναι τώρα επαγγελματίε, έτσι. Είναι η δουλειά του. Δεν έχει το φόρτο ενό εργαζόμενου. Ναι, ναι, που πα τη δουλειά και τέλο. Πρέπει να αποδώσει κιόλα. Δεν πρέπει να έχει μάτσε εκτό έδρα και όλα αυτά και σκληρέ προπονήσει. Αλλά ουσιαστικά εκεί με το όνειρο ότι θα πα στην Α που εκεί. Και ίσως... στην Α, μην φανταστεί, στι καλέ ομάδε. Δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πέσει πολύ. Από παλιά που ήμουν σε μεγάλε κατηγορίε, είχα κάνει κάποιου φίλου, παιδί μου. Και με έχουν πει συγκεκριμένα δύο από αυτού ξεκάθαρα. Θα προτιμούσα να κάνω αυτό που κάνει εσύ παρά να βολοδέρνω από εδώ και από εκεί. Που παίζουν Super League 2. Ουσιαστικά αυτό που έχει η BAM είναι τα social media και το project εκτό το αγωνιστικό δηλαδή. Και το αγνό ποδόσφαιρο, ρε Κονίλο. Δηλαδή το ωραίο το ποδόσφαιρο, το ρομαντικό που έρχεται ο φίλο, ευχαριστιέται. Παίζουμε μπαλίτσα χωρί έχθρε. Είμαστε φίλοι, αγκαλιαζόμαστε μετά το παιχνίδι. Υπάρχουν λιγότερα συμφέροντα. Ναι, λιγότερα συμφέροντα σίγουρα. Δηλαδή το απολαμβάνω. Δηλαδή, αν γινόταν με κάποιο τρόπο να φτάσει η BAM σε ψηλότερο επίπεδο, χωρίς να μπούμε σε αυτό το κύκλο των συμφερόντων και του βρώμικου ελληνικού ποδοσφαίρου, πραγματικά θα ήταν το τέλειο. Αλλά δεν γίνεται. Εσύ στην καθημερινότητά σου τι ωραίες να κάνεις. Έχεις τη δουλειά, το gourmet delivery. Έχεις τις προπονήσεις τρεις φορές τη βδομάδα. Κάνεις και δύο έξτρα συνήθως. Ναι. Τι κάνεις, ξυπνάς και τι κάνεις, δηλαδή. Ίσως πάω για κάνα TikTok το πρωί, ας πούμε, πριν τη δουλειά, γιατί δουλεύω 12.30. Οπότε, άμα προλάβω, θα πάω σε κανένα γηπεδάκι να κάνω κάτι, ας πούμε. Άμα δεν προλάβω, θα κάτω σπίτι με την κοπέλα μου, θα ράξουμε, θα πιούμε καφεδάκι, θα μιλήσουμε. Μετέπειτα θα πάω στη δουλειά. Θα τελειώσω από τη δουλειά, θα πάω σπίτι κατευθείαν στο γραφείο. Θα δω αν έχουμε κάποια παραγγελία, θα δουλέψω λίγο με το site και τέτοια. Μετά προπόνηση, μετά γυρνάμε. Καμία βολτίτσα, άμα υπάρχει χρόνο. Είναι δύσκολο να έχει το δικό σου ίσο. Πώς... Όλα από το Google βασικά τα βρήκα. Κοίτα, άμα έχει θέληση, τίποτα δεν είναι δύσκολο, εντάξει. Ειδικά στο 2023, που όλα είναι στο Google. Έτσι απλά γκουγκλάρεις ό,τι θες, πώς να κάνω αυτό και στο βγάζει ξεκάθαρα. Δηλαδή, όποιος βρίσκει δικαιολογίες για το οτιδήποτε, απλά δεν το θέλει πολύ. Το Google ξαφνικά, πώς θα κάνω επιχείρηση, πώς θα κάνω τέτοιο, πώς θα βρω προμηθευτή. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο? Αυτό που δεν απολαμβάνω καθόλου να κάνω είναι το λογιστικό κομμάτι. Άρα, εσύ ανοίξει κανονικά επιχείρηση. Ναι. Δούλευα σε μια εταιρεία delivery τέλος πάντων που χρειαζόταν να ανοίξω επιχείρηση ατομική, γιατί έκανα παροχή υπηρεσιών. Οπότε μετά έβαλα μέσα και τα υπόλοιπα και. Εντάξει, θα μπορούσε σε κάποια φάση να έχει ένα λογιστή που να κάνει κάποια πράγματα. Αλλά είναι... Έχω λογιστή. Πρέπει να το βελτιώσω λίγο αυτό το κομμάτι του αυτοματισμού. Γιατί με τρώει χρόνο και μερικές φορές νιώθω ότι ενώ μου αρέσει πολύ όλο αυτό το πράγμα, υπάρχουν και κομμάτια μέσα σε αυτό που δεν μου αρέσουν. Και μου τον μπερδεύουν λίγο, κατάλαβες. Εντάξει, ναι, θα σε βοηθήσει να κάνεις κάποια. Να δίνεις, ας πούμε, στο λογιστή περισσότερη ευθύνη, περισσότερα πράγματα. Για κάποια στιγμή θέλω να πάρω και κάποιον να ετοιμάζει παραγγελίες, να κόβει αποδείξεις. Ωραία. Μια προπόνηση της BAM πώς είναι? Ξεκινάμε με την ομιλία του coach. Κάνει ομιλία και στην προπόνηση. Ναι, κάθε φορά. Ένα δεκαλεπτάκι, τέταρτο το έχει. Αφική, όταν κάνει την ομιλία, δεν λέτε πω πάλι ομιλία, δηλαδή. Όχι, ρε Κονίλο. Τι θα γίνει? Όχι. Πέντε φορές τη βδομάδα ομιλία. Τι θα γίνει? Τρεις. Και μία το μάτς τέσσερις. Ναι, κοντά σου. Εντάξει, θα λέει κάθε φορά λέει διαφορετικά πράγματα όμως. Και κάθε φορά συμβαίνουν πράγματα, ξέρεις. Μια ομάδα έχει και προβλήματα. Είναι καλό ο Μανώλης στις ομιλίες πάντως. Μερικές φορές νομίζω ότι τα γράφει, ξέρω. Λέω τι γίνεται. Πώς τα λέει τόσο? Πώς γίνεται να του βγαίνει τόσο ωραία? Κοίτα, άμα κάνεις τέσσερις φορές τη βδομάδα ομιλία. Μετά σου βγαίνει αυτόρμητα, ναι. Τα έχεις κάνει εξάσκηση. Άρα είναι ουσιαστικές αυτές οι ομιλίες. Ναι. Σας δίνουν τρόπο σκέψης, ενέργεια. Πώς το νιώθεις? Σε εμπνέουν. Σε εμπνέουν, είναι το πιο σημαντικό. Να σε εμπνέει ο προπονητή σου. Γιατί εντάξει, παίζεις για τους συμπαίκτες σου, αλλά πρέπει να παίζεις και για τον προπονητή σου. Και σε βοηθάνε να εξελιχθείς και να μάθεις πράγματα ίσως, γιατί έχει και το ρόλο του αναλυτή ουσιαστικά. Σε μια επαγγελματική ομάδα υπάρχει ξεχωριστός άνθρωπος που κάνει την ανάλυση παιχνιδιού. Λέει, ας πούμε, για τον επόμενο αγώνα. Ναι, για τον επόμενο αντίπαλο. Έχει δει κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Ναι, οπότε κάθε εβδομάδα δουλεύουμε για τον επόμενο αντίπαλο. Τώρα αλλάζουμε τον τρόπο μας παιχνιδιού, γιατί προσέχουμε αυτόν ο οποίος κάνει αυτό. Ξέρεις, τώρα αυτά είναι πιο inside πράγματα. Και εκτός από τον προπονητή, από τεχνικούς, έχετε τον. Τον Γιώργο Τοτικίδη, τον Θάνο Σαριανίδη. Ο Γιώργος τι κάνει? Βοηθάει με τα δελτία της κάρτης υγείας και όλη τη χαρτούρα που υπάρχει πίσω από την ομάδα. Οπότε είναι ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Μεταγραφές, τέτοια πράγματα. Πριν κάθε μάτς δίνει τα χαρτιά στον διαιτητή, ετοιμάζει τα δελτία. Γιατί κάνουν ελέγχους αν ο παίκτης που παίζει πλαστά ή κανονικά, ξέρεις. Οπότε πράγματα που πρέπει κάποιος να τα κάνει για να λειτουργήσουν όλα ομαλά και να μην τρέχει ο προπονητής. Oh. Σε προηγούμενες ομάδες δεν είχαμε τεχνικούς διευθυντές. Όλα τα έκανε ο προπονητής. Και είχε το ρόλο του βοηθού, του φυσιοθεραπευτή πολλές φορές και το ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Όλα αυτό τα έκανε.
Έχετε και βοηθό προπονητή. Ο οποίο βοηθάει πολύ στην προθέρμανση. Και γενικότερα για να επιβλέπει τώρα το roster τη Μπάμ έχει μεγαλώσει. Είμαστε σχεδόν 27 άτομα νομίζω. Πέρσι ήσασταν πολλά άτομα, αλλά πολλοί φεύγανε, πηγαίνανε διακοπέ, στρατού. Το τοπικό έτσι είναι, Κονίλο. Ναι, φέτο θα είναι πιο dedicated αυτή. Πάλι θα υπάρχουν αυτά σίγουρα. Θα αρχίσουν να εμφανίζονται αυτά. Ήδη ένα παίκτη έφυγε από την ομάδα. Μπορεί, ας πούμε, να περιμένουν να παίζουν βασικοί και να μην γίνεται οπότε. Και αυτό θα συμβαίνει. Ναι. Γιατί φέτο είναι δυστυχώ τώρα και το λέω έτσι. Αλλά έτσι είναι το τοπικό. Γιατί εντάξει, όταν δεν παίζουν, δεν υπάρχουν τα λεφτά στη μέση. Είναι σου λέει, εγώ ήρθα για να παίξω. Αξίζω να παίξω. Δεν παίζω, γεια σα. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Όχι ιδιαίτερα. Οπότε έχετε και φυσικοθεραπευτή. Ναι, ο Τέο. Ο οποίο έρχεται και στι προπονήσει. Ναι, έχει τι προπονήσει και φέρνει και 2-3. Θα προσπαθήσει βασικά να φέρνει και 2-3 για να μα βοηθήσει έτσι σε μαλάξει, σε μασάζ, σε κάποιο. Όταν έχουμε ενοχλήσει τραυματισμού. Εγώ ευτυχώ δεν έχω περάσει από τον Τέο ποτέ. Όταν κάποιο είναι τερματισμένο, κάνει ειδικό πρόγραμμα μαζί με τον Τέο. Τραυματισμένο, okay, ναι. Κάνει ειδικό πρόγραμμα μαζί με τον Τέο για να επανέλθει, κατάλαβε. Τι θα είναι διαφορετικό φέτο που πρέπει να προσέξετε, δηλαδή. Η διαχείριση του ρόστερ, θεωρώ, λόγω του ότι φέτο υπάρχουν πολλά άτομα που μπορούν να παίξουν βασικοί. Οπότε το να του κρατήσει όλου ευχαριστημένου και να είσαι δίκαιο σε αυτού του παίκτε όλου είναι πολύ δύσκολο. Άμα το καταφέρει αυτό, κόντεξε respect. Γιατί αυτό, αν δημιουργήσει προβλήματα, θα δημιουργήσει μετά προβλήματα και σε όλη την ψυχοσύνδεση τη ομάδα. Δηλαδή θα υπάρχει γκρίνια, η απόδοση θα αρχίσει να πέφτει. Άμα υπάρξει κάποια ήττα, ξαφνικά όλοι θα ξεκινήσουν να γκρινιάζουν. Γιατί ξέρει, όσο νικάμε, τυχόν προβλήματα κρύβονται κάτω από το χαλάκι που λέμε και με την πρώτη στραβή όλα ξαφνικά εμφανίζονται. Είναι δύσκολο να παίζει στη Μίκρα. Από το γήπεδο τη Μίκρα. Δεν είναι ωραίο το γήπεδο, η αλήθεια. Θέλουμε ένα καινούργιο γήπεδο κάποια στιγμή. Υπάρχει ο πρόεδρο, δηλαδή, σαν σκέψη το θα αγοράσει κάτι έτσι να. Λες. Μακάρι, δεν ξέρω. Εσύ ένα, έχει πει τίποτα, φίλιστε. Δεν συζητάμε πολύ γι' αυτά. Πάρουμε ένα δάνειο, ένα εκατομμύριο, 2-5, δεν ξέρω πώ. Καλά, για να πάρει δάνειο στην Ελλάδα, ένα εκατομμύριο. Δεν είναι καλό το χορτάρι, δηλαδή έχει λακκούβε. Τι... Όχι, παίζουμε στο πλαστικό. Δεν είναι καλή ποιότητα τόσο καλή. Εντάξει, πέρσι είχαμε πιο πολλά θέματα. Με του ανθρώπου του γηπέδου εκεί πέρα είχαμε κάποια θέματα τα οποία τα λύσανε. Εντάξει, όλα καλά. Και μετά παίζουμε ξαφνικά στο χόρτο. Δηλαδή, ιδανικά θα πρέπει να κάνουμε και προπόνηση στο χόρτο. Για να ξέρουμε πού παίζουμε. Παίζετε στο χλωροτάπτα στην προπόνηση. Ναι. Και στο κανονικό αγώνα παίζετε στο χόρτο. Ναι. Το οποίο είναι περίεργο γιατί. Κάνεις προπόνηση κάπου αλλού, ναι, και παίζεις κάπου αλλού, ας πούμε. Εσένα, ποια είναι η στόχη σου για φέτος? Στόχη μου για φέτος είναι να αναδειχθώ κι εγώ μέσω της ομάδας. Να συνεχίσω δηλαδή με το ίδιο τρόπο όπως πέρσι. Να ανοίξω την πορεία και στα social media, αλλά πάνω απ' όλα στην ομάδα. Δηλαδή να πάρουμε το πρωτάθλημα. Άρα πάμε για πρωτάθλημα. Ναι, ξεκάθαρα. Το έχουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θα φας γκολ. Καλά, όχι, το πέθανες. Θα φάω γκολ. Δεν γίνεται να μην φας γκολ. Θα φας λιγότερα από τον άλλο τερματοφύλακα. Ναι, άρα θα νικάμε. Ναι. Καλή ιδέα αυτό. Ναι. Εγώ δεν έχω θέμα. Ας φάω 4 γκολ. Άμα είναι να κερδίσουμε 5-4, πρώτα απ' όλα η ομάδα. Να νικάει η ομάδα και ας φάω γκολ. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, γιατί δεν χρησιμοποιούν τόσο τα social media? Δεν μου έχει παρουσιαστεί εμένα η ευκαιρία να φέρω κάποιον στην εκπομπή. Όχι τόσο. Είναι ανάλογα το παίχτη. Κάποιοι παίχτες θέλουν να προωθήσουν και το προσωπικό του brand, ας πούμε. Δεν είναι και οι ομάδες που πρέπει να πάρουν άδεια για να κάνουν κάποια πράγματα. Όχι, συνεντεύξεις και τέτοια δεν νομίζω. Δηλαδή, πιο πολλοί που έχουν να κάνουν με την ιδιότητά τους ως παίχτες της εκάστοτες ομάδας. Δηλαδή... Αυτό που κάνεις εσύ που είναι πολύ καινοτόμο, γιατί δεν το κάνει κάποιος επαγγελματίας? Θα μπορούσε να του φέρει. Το κάνουν στο εξωτερικό. Έχεις δει κάποιον που το. Αυτός που θαυμάζω πολύ που φέτος παραιτήθηκε. Που φέτος αποσύρθηκε είναι ο Ben Foster, τερματοφύλακας κιόλας. Welcome back to the vlog. Βάζει την GoPro στην εστία στην Premier League που το είχε βάλει. Τρομερό. Premier League, το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Και ο τύπος έπαιζε με την GoPro, έκανε vlog με την GoPro. Εσένα σου έχουν πει τίποτα για την κάμερα ποτέ? Μου έχουν πει στην προηγούμενη μου ομάδα. Τι κάνεις εκεί, ρε? Που τους βάζω κάμερα για να ανεβάζω βιντεάκια. Ναι, δεν τους άρεσε τόσο. Και την προηγούμενη χρονιά δεν σου έλεγε. Μου είχε πει ένας διαιτητής. Μου είχε πει μη τη βάλεις μέσα στην εστία. Ενώ εγώ σε όλα τα παιχνίδια την έβαζα μέσα στην εστία και αυτός ξαφνικά. Γιατί τι θα γίνει με τη βάλεις στην εστία? Ναι, δεν τρώνε φλασιές, ξέρω. Θέλουν κάποιες στιγμές να είναι τυπικοί. Υπάρχουν άλλοι παίκτες της Μπαμ που έχουν τόσο ενεργά social media. Γι' αυτό και ήρθες, είσαι ο πιο ενεργό στα social media. Ο Μάντνη. Ο κέφαλος έγινε. Ο Μάντνη, εντάξει. Ναι. Ο Μάντνη που είναι και δικιά του ομάδα, έτσι. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο άλλο. Εκτός και μου ξεφεύγει κάτι πολύ τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν θα δώσει κανένα tip σε άλλους, κάτι να. Δεν νομίζω να θέλει και κάποιος να το ξεκινήσει. Δηλαδή, βλέπω πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι η ομάδα είναι η ομάδα των influencers. Η ομάδα που βασίζεται σε TikTokers. Και άμα δεις την ομάδα, εγώ και ο Μάντι, που ο Μάντι είναι η ομάδα του, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Την έχουν παρεξηγήσει λίγο την Μπαμ, Κονίλο. Κοίτα, εγώ δεν το βλέπω κακό. Ας το λένε η ομάδα των influencers. Και τι έγινε. Άμα νικάει, αυτό έχει σημασία στην Ελλάδα. Ναι, αλλά το λένε ότι παίζεις με βίσμα. Αυτό λένε πολύ. Ότι η ομάδα των βισμάτων που. Ναι, ότι όποιος έχει περισσότερους ακολουθούς παίζει. Ναι.
άμα μπορεί να έχεις μια ομάδα που είναι μόνο το story και να νικάς. Μαγκιά, full. Λοιπόν, αφήνω τα social του Γκουντή στην περιγραφή, το YouTube, TikTok, Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ, Κονήλο. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το Κονήλο Talks. Κάντε και ένα subscribe στο κανάλι οπωσδήποτε να φτάσουμε τους 600.000. Δεν έφτασε ακόμα. Ακόμα. Πατήστε το επιτέλους. Το ξέρετε ότι μόνο το 0,5% του κοινού έχει κάνει subscribe στο κανάλι και το υπόλοιπο 99,5% δεν έχει κάνει. Δεν σε πιστεύω. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Κονήλο Talks.